Στις 1 Σεπτεμβρίου 17 συνάδελφοι μας τέθηκαν σε αναστολή στο βωμό της υποχρεωτικότητας και η απουσία τους προκάλεσε άμεσα δυσλειτουργία σε νευραλγικά σημεία του νοσοκομείου, όπως είναι το ακτινολογικό εργαστήριο, του οποίου η λειτουργία σχετίζεται άμεσα και με τη λειτουργία των 2 κλινικών που βρίσκονται σε υποστελέχωση και υποδυνάμωση τώρα. Μετά την απομάκρυνση του σταθμού ΕΚΑΒ, πριν περίπου ίσως να είναι και δεκαετία, σαν κερασάκι στην τούρτα, ήρθε και η μετακίνηση των 3 από τους 4 παθολόγους στο νοσοκομείο Κιλκής, την πλήρη μετακίνηση του αναισθησιολόγου μας στο νοσοκομείο Κιλκής και επίσης την υπολειτουργία, όπως είπαμε, του ακτινολογικού εργαστηρίου. Το αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν η παθολογική κλινική να μην μπορεί να κάνει εισαγωγές, γιατί έμεινε μόνο ο διευθυντής να διευθύνει τον εαυτό του, έναν καρδιολόγο και έναν πνευμονολόγο. Θα βάλουν πλάτη και οι γενικοί γιατροί, έμαθα τελευταία, και η χειρουργική κλινική εδώ και ένα χρόνο και πλέον να μην έχει καθόλου εισαγωγές, γιατί ο ένας από τους 2 χειρουργούς τέθηκε σε αναστολή. Ο ένας από τους 2 χειρουργούς τέθηκε σε αναστολή από 1 Σεπτεμβρίου και ο αναισθησιολόγος είναι μόνιμα μετακινημένος και παραλαμβάνει συνέχεια έγγραφα, μία για τον Κιλκής, μετά για την Δράμα, ξανά για τον Κιλκής κτλ. Σήμερα καταλήξαμε εδώ, ξεκινήσαμε έναν αγώνα διαμαρτυρίας και καταλήξαμε εδώ γιατί θέλουμε να καταγγείλουμε σαν σωματείο εργαζομένων και με τη στήριξη της Ομοσπονδίας και όσων πολιτών κατάφεραν να καταλήξουν εδώ, θέλουμε να καταγγείλουμε 3 πράγματα. Το πρώτο είναι η συστηματική και επαναλαμβανόμενη αποδυνάμωση του νοσοκομείου Γουμένησας, η οποία ενέχει και τον κίνδυνο αναστολής λειτουργίας κυρίως των κλινικών σε πρώτο χρόνο. Το δεύτερο που θέλουμε να καταγγείλουμε είναι η πλήρης απαξίωση από τους βουλευτές του νομού, οι οποίοι δεν ανταποκρίθηκαν ούτε στην πρόσκλησή μας για τη συνάντηση φορέων που έγινε στις 6 δεκάτου, ούτε και μπήκαν στον κόπο να μας απαντήσουν έστω εγγράφως ότι λόγω υποχρεώσεων δεν θα μπορέσουν να παραστούν. Το τρίτο που θέλουμε να καταγγείλουμε σαν σωματείο εργαζομένων και θα σταθώ ιδιαίτερα είναι η κοινή ανακοίνωση των 2 διοικητών των διασυνδεόμενων νοσοκομείων, οι οποίοι παρόλο προσκλήθηκαν στη συνάντηση φορέων να λογοδοτήσουν και να δώσουν απαντήσεις στις ερωτήσεις μας, προτίμησαν την εύκολη λύση, τον εύκολο δρόμο του να συντάξουν προσεκτικά μία ανακοίνωση και μάλιστα χωρίς να έχουν αντίλογο. Η κοινή ανακοίνωσή τους αυτή περιέχει και εμπαιγμό και πολλές ανακρίβειες, τις οποίες θα απαντήσουμε και θα επισημάνουμε τώρα εδώ. Μιλάνε λοιπόν για πληρότητα σε ιατρικό επικουρικό προσωπικό που εξυπηρετεί κυρίως τα τακτικά ιατρία και όχι τη λειτουργία των κλινικών για την οποία επισημαίνουμε τον κίνδυνο, χτυπάμε το καμπανάκι, χωρίς όμως να διευκρινίζουν ότι η θητεία των επικουρικών γιατρών αυτών μπορεί να λήξει σε λίγους μήνες, σε ένα χρόνο από τώρα, το πολύ σε 1,5. Μιλάνε και λένε, αναφέρουν μάλλον, ότι οι θέσεις των χειρουργών είναι καλυμμένες 2 από τις 3 θέσεις χειρουργών. Η τρίτη τρέχει προκήρυξη τώρα και είναι όντως κάτι που ισχύει αυτό. Δεν λένε όμως ότι ο ένας χειρουργός τέθηκε σε αναστολή από τις 1 Σεπτεμβρίου και ότι ο αναισθησιολόγος μόνιμα μετακινείται από το ένα νοσοκομείο στο άλλο. Μιλάνε και αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους αυτή ότι επί της ουσίας έγινε μόνο μία μετακίνηση μόνιμου παθολόγου. Αποκρύπτουν όμως ότι η δεύτερη μόνιμη παθολόγος είναι μετακινημένη από τη μέρα που προσλήφθηκε στο νοσοκομείο Κιλκής και ο ιδιώτης γιατρός για τον οποίο αναφέρονται προσλήφθηκε όντως και έχει σύμβαση εργασίας μέσω ΥΠΕ, όμως για το νοσοκομείο Γουμένησας και όχι για το νοσοκομείο Κιλκής.
δεν αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους την κακή διαχείριση που έκαναν στη διασύνδεση των νοσοκομείων και καταλήξαμε εν μέσω πανδημίας να βρεθούμε αποδυναμωμένα και τα δύο νοσοκομεία ή τουλάχιστον οι παθολογικές τους κλινικές. Δεν ανέφεραν ότι για το πρόβλημα και τα κενά που προέκυψαν στο νοσοκομείο Κιλκής δεν ξεκίνησαν την διαδικασία αναπλήρωσης των θέσεων με προσλήψεις επικουρικών ή και ιδιωτών γιατρών, παρά προτίμησαν την εύκολη λύση άγκλησης ιατρικού προσωπικού από τη δεξαμενή που λέγεται Γουμένισσα. Προσπαθώντας λοιπόν να βουλώσουν μία τρύπα, έφεραν στο χείλος του γκρεμού ένα νοσοκομείο που λειτουργεί σχεδόν έναν αιώνα τώρα. Προσπάθησαν επίσης, όπως σωστά νομίζω κύριε Τζούρτζο είπατε εσείς, προσπάθησαν επίσης να διχάσουν τον πληθυσμό ολόκληρου του νομού, λέγοντας ότι η μετακίνηση των γιατρών μας γίνεται στο Κιλκής για να εξυπηρετηθεί όλος ο πληθυσμός του νομού και όχι μόνο ο πληθυσμός της Παιωνίας. Δεν μας έδωσαν απαντήσεις για το ακτινολογικό εργαστήριο του οποίου η λειτουργία είναι ζωτική για τη λειτουργία του νοσοκομείου μας. Μας δίκασαν, έβγαλαν ετοιμιγορία, μίλησαν περί ασαφούς και ψευδούς ψηφίσματος για το ψήφισμα που επιδόθηκε στις 6 δεκάτου και όλα αυτά χωρίς να θέλουν να ακούσουν αντίλογο. Τους ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Στο σημείο αυτό θα πω ότι χθες ήταν στο κέντρο υγείας Πολυκάστρου ο κύριος Θέμης Στοκλέος, που είναι Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, μαζί με την υποδιοικήτρια της 4ης ΥΠΕ και έδωσαν τα εύσημα. Προχθές ήταν στο νοσοκομείο Κιλκής η Υφυπουργός Υγείας κυρία Γκάγκα και έδωσε και εκεί τα εύσημα. Σας ρωτώ λοιπόν, γιατί δεν ήρθε κανένας μέχρι τη Γουμένισσα να δώσει και σε εμάς τα εύσημα για τον αγώνα που ξεκινήσαμε να κρατήσουμε το νοσοκομείο μας ανοιχτό? Όπως καταλαβαίνετε, βιώνουμε την πλήρη απαξίωση. Πρέπει να καταλάβουμε εμείς όσοι από τους κατοίκους είναι παριστάμενοι εδώ ότι η υγεία είναι υπέρτατο αγαθό. Δεν είμαστε πολίτες β' κατηγορίας εδώ στη Γουμένισσα και αν δεν αγωνιστούμε εμείς να διασφαλίσουμε την υγεία τη δική μας και των παιδιών μας, δεν θα το κάνει κανένας άλλος για μας. Ζητάμε λοιπόν επιστροφή των μετακινημένων ιατρών. Ζητάμε διακοπή της αποδυνάμωσης του νοσοκομείου και της υποστελέχωσης των δύο κλινικών. Ζητάμε αύξηση του προϋπολογισμού για το νοσοκομείο ώστε να μπορέσουν να προσθεθούν και νέες υπηρεσίες υγείας. Ζητάμε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για να βελτιωθούν ακόμα περισσότερο οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Και κάτι τελευταίο και πολύ σημαντικό, και πρέπει λίγο να το δούμε τώρα με την Επιτροπή Αγώνα, ζητάμε να επιστρέψει στη Γουμένισσα ο σταθμός του ΕΚΑΒ, λόγω του δύσβατου, όπως είπαμε, της περιοχής, για την έγκαιρη και ασφαλή μεταφορά των επιγόντων περιστατικών. Ως εκπρόσωπος του Σωματείου Εργαζομένων, δηλώνω ότι η θέση μας θα είναι όχι μόνο να παραμείνει το νοσοκομείο με τη μορφή που έχει σήμερα, αλλά και να ενισχυθεί επιπλέον. Δεν κάνουμε καμία έκπτωση και καμία διαπραγμάτευση όσον αφορά την υγεία μας. Ευχαριστώ πολύ.